Εάν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών, ως δαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Αδερφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τους τρεις μεγάλους φωστήρας των Βασίλειων, των Γρηγόριων και των Ιωάννη των Χρυσόστομων. Εορτάζει αυτούς τους τρεις μεγάλους φωστήρας όλους μαζί, διότι όταν εκήρυτον αυτοί, ο κόσμος εδιχάζεται. Άλλοι μεν αγαπούσαν τον Βασίλειον, άλλοι τον Γρηγόριον και άλλοι τον Ιωάννη τον Χρυσόστομον, και απεφάσισεν η Εκκλησία μας να τους εορτάζει και τους τρεις, για να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χριστιανών. Και όρισεν σήμερα να αναγνώσκεται από τον Ευαγγελιστή Μαθαίον και από το πέμπτον κεφάλαιο αυτού. Αυτό αναγνωρίζουμε όταν προσερχόμεθα να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, να γνωρίζουμε ότι μας νύπτει τους πόδας ο Χριστός και μετά μας δίδει το σώμα του και το αίμα του. Μην νομίσουμε ότι προσερχόμεθα εις το Άγιο Ποτήριο και δεν λαμβάνουμε μέρος εις την ταπείνωση του Κυρίου, την οποία υπέδειξε εις εμάς όταν έπλυνε τους πόδας των μαθητών και ημών των αμαρτωλών και αναξίων. Ο Θεός πλένει τους πόδας μας και μετά μας δίδει το σώμα του και το αίμα του. Πόσο πρέπει να είμεθα προσεκτική εις το σημείο τούτο, αδερφοί μου. Στους μαθητάς του λοιπόν ο Κύριος λέγει: «Εμείς είστε το φως του κόσμου». Θέλει, λέγει, να είμεθα το φως του κόσμου και να τηρούμε, λέγει, όσα γράφει το Ευαγγέλιο του, η Αγία Γραφή. Διότι, λέγει, η Αγία Γραφή είμαι εγώ ο ίδιος. Δεν εγγράφει η Αγία Γραφή άνευ της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Εγγράφει μεν υπό ανθρώπων, εκλεχτών ανθρώπων, μαθητών του Χριστού, πλην όμως αυτοί δεν έγραφον τα ειδικά του. Έγραφον αυτά τα οποία υπαγόρευαν σε αυτούς το Άγιον Πνεύμα. Όταν αναγνώσκουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι από κάθε ένα γράμμα της Αγίας Γραφής τρέχει και ένα ποτάμι αίμα του Κυρίου. Από κάθε γράμμα της Αγίας Γραφής εξέρχεται Θεός, διότι με μία μόνο λέξη δύναται να σωθεί μία ψυχή. «Εμείς είστε το φως του κόσμου», λέγει, και μας δίδει ο Κύριος μας, επειδή ευρίσκονται ενώπιον του οι εχθροί του, επειδή ήσαν απέναντί του και προσπαθούσαν να αρπάξουν από το στόμα του κάτι για να τον κατηγορήσουν, δια τούτο τους προλαμβάνει και τους λέγει: «Ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμον, αλλά πληρώσε». Ποιος είναι ο νόμος δια τον οποίον αναφέρεται ο Χριστός? Σκέπτεστε, τους λέγει, ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο του Μωυσέως και την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήρθα, λέγει, να κάνω αυτό.
το οποίον σκέπτεστε δια να με κατηγορήσετε. Ήρθα δια να πληρώσω τα κενά τα οποία είχε ο νόμος εκείνος και δεν ειδύναστο να σωθείτε δια του νόμου εκείνου. Και έχει παραδείγματα ο Κύριος μας. Ήθελε να πληρώσει τον νόμο του, ο οποίος γράφει «Ου φωνεύσεις». 10 εντολάς έδωκε ο Θεός στον Μωυσή. «Ου φωνεύσεις», λέγει η εντολή του Θεού. Και ο Κύριος δια να πληρώσει το κενό το οποίο υπήρχε στην εντολή αυτήν, λέγει «Μακάρι η πραΐς». Εχτύπησε τη ρίζα του φόνου, διότι ο άνθρωπος μόνο την ώρα που νευριάζει κάνει το κακό. Την ώρα εκείνη κατά την οποία έρχεται ο διάβολος, αρπάζει τη γλώσσα του και βλασφημεί τα ιερά και τα όσια των Χριστών και την Παναγία μας. Την ώρα εκείνη θολώνει το μυαλό του, το σκοτίζει το μυαλό του ο διάβολος και αρπάζει το όπλο και φωνεύει, αρπάζει το μαχαίρι και θανατώνει τον αδερφόν του, τον συνάνθρωπον του, το παιδί του, την γυναίκα του, τον πατέρα του, όπως έχουμε καταντήσει σήμερα. «Μακάρι», λέγει η πραΐς, και εκτύπησε τη ρίζα του φόνου, επλήρωσε δηλαδή τον νόμο. Είπεν ο Θεός στην εντολή του «Ου μιχεύσεις», στην Παλαιάν Διαθήκη, στον νόμο του Μωυσέως. Και εδώ προλαμβάνει ο Θεός πάλι και χτυπά τη ρίζα. Εκείνος, λέγει, ο οποίος θα δει την γυναίκα του αδερφού του, λέγει, και θα την επιθυμήσει, λέγει, ήδη έπραξε την αμαρτία. Χτυπά τη ρίζα να είναι ο οφθαλμός του ανθρώπου απλούς, καθαρός, αγνός. Να μην είναι ο οφθαλμός του ανθρώπου πονηρός, ο οποίος θα οδηγήσει τον άνθρωπο με τα ταύτα εις όλες τις πράξεις της αμαρτίας. Και τόνισεν και είπεν, εάν ο οφθαλμός σου, λέγει, είναι πονηρός, όλον το σώμα σου σκοτεινώνεστε. Εάν όμως είναι το μάτι σου, λέγει, απλό, όπως είναι του παιδιού του μικρού, του βρέφους, τότε όλο σου το σώμα, λέγει, είναι φωτεινό. Εντολές του Θεού, οι οποίες υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Τι είναι η Αγία Γραφή? Η Αγία Γραφή, αδερφοί μου, είναι το βιβλίο των βιβλίων. Είναι ο νόμος του Θεού, τον οποίον ο προφήτης Δαβίδ έλεγε ότι «Κύριε», λέγει, «ο νόμος σου, μελέτη μου εστίν ημέρα στε και νυχτός». «Κύριε», λέγει ο Δαβίδ, «ο νόμος σου είναι φως της τρίβης μου, είναι φως που μου οδηγεί το δρόμο μου». Αυτή η Αγία Γραφή, αδερφοί μου, την οποία οφείλουμε εμείς ως πιστά παιδιά του Θεού και μαθητέ του Θεού, μαθητέ του Χριστού, πρέπει να μελετούμε ημέρα στε και νυχτός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ίνιξαν ποτέ την Αγία Γραφή, ούτε γνωρίζουν ένα γράμμα της Αγίας Γραφής. Ερχόμεθα πλειστάκησε στην εκκλησία, αδερφοί μου, εκκλησιαζόμεθα, ακούμε τα λόγια του Θεού. Εάν ο Πανάγαθος Θεός εστερούσε τούτο το θείο κήρυγμα, αυτό το λόγο του Θεού, αυτό το κήρυγμα, το οποίο είναι η τροφή της ψυχής, το μάνα των αγγέλων, αυτό το θείο κήρυγμα, εάν το εστερούσε ο Θεός, ουδείς θα εισήρχε το εις τον παράδεισο. Διότι δεν γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε ούτε από αυτά τα οποία λειτουργεί η Εκκλησία, ούτε από αυτά τα οποία λέγει το Ευαγγέλιο, ούτε από αυτά που, τα οποία λέγει το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Το κήρυγμα είναι εκείνον το οποίο δίδει στον πιστόν, στην καρδία του, το φως του Θεού. Δι' αυτό και ο Κύριος μας τίποτε άλλο δεν έκανε, ημιμόνον να κηρύττει.
Δεν εσταματούσε η μέρα στεγε νυχτός. Το στόμα του το θεϊκό δεν το έπαυσαν επί τρία ολόκληρα χρόνια. Εκήρυτεν, εθεράπευεν και απελευθέρωνε την ψυχή του ανθρώπου από τα δαιμόνια, τα οποία σήμερα, αδερφοί μου, κατακυρίευσαν τον κόσμο. Ομολογούν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι μέσα εις τα άσυλα και λέγουν ότι 4.000 κόσμος εισέρχεται τον χρόνο μέσα εις αυτά τα ιδρύματα. Και αν μεταφερθούμε και εις τα κλινικά, οι οποία είναι ιδιωτικέ, τότε τι βλέπουμε? Χιλιάδες ο κόσμος πάσχει από τα δαιμόνια. Και αν περπατήσουμε εις τους δρόμους και κοιτάξουμε και λίγο εις τα γήπεδα, τότε θα δούμε εκατομμύρια εκατομμυρίων δαίμονας. Εδαιμονίστη ο κόσμος, εδαιμονίστη η κοινωνία. Και το τέλος, εγύμνωσε την γυναίκα και την παρέδωσε εις την κοινωνία για να εξευτελίζεται η μέρα στα και νυχτός. Γυμνός ο άνθρωπος, διότι έχει γυμνωθεί από την αρετή η οποία στολίζει την ψυχή του ανθρώπου. Και βλέπουμε τα διαζύγια και βλέπουμε τους φόνους και βλέπουμε όλα τα κακά τα οποία απορρέουν, διότι δεν γνωρίζει ο κόσμος κήρυγμα, θείον κήρυγμα. Και ευτυχώς σήμερα υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους ο Θεός ευλόγησε και βρίσκονται στο δρόμο μας και μας κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Δι' αυτό σας παρακαλώ να ενθυμηθείτε σήμερα η ώρα 7 θα είστε στην Ζωοδόχου Πηγής, εκεί όπου είναι το ίδρυμα το οποίο ακούεται Λόγος Θεού. Εκεί ο Κύριος Σωτηρόπουλος, τον οποίον ο Θεός διεφύλαξε, κηρύττει το Λόγο του Θεού. Εκεί θα πηγαίνετε να ακούετε Λόγο Θεού, διότι αυτός ο Λόγος του Θεού σώζει τον άνθρωπο. Η Αγία Γραφή, αδερφοί μου, τι περιέχει? Εντολάς. Έχει εντολάς η Αγία Γραφή. Εντολές τι είναι? Το πρόσταγμα του Θεού. Για να πούμε πιο καλύτερα, να το καταλάβουμε, το σύνταγμα, οι νόμοι του συντάγματος που έχουν τα κράτη. Και όταν τα παραβείς, λέγει, είσαι υπεύθυνος, σε συλλαμβάνει, σε καταδικάζει και σε οδηγεί στην φυλακή. Παρέβεις, λέγει, τα άρθρα του συντάγματος. Εδώ το μεγαλύτερο σύνταγμα, το τελειότερο σύνταγμα, οι τελειότεροι νόμοι του συντάγματος, τα τελειότερα άρθρα του συντάγματος ευρίσκονται στην Αγία Γραφή. Ονομάζονται εντολέ του Θεού. Και λέγει σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο, λέγει ο Κύριος μας εις εκείνους οι οποίοι τον ευθονούσαν, ως εάν λύσει, λέγει, μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, λέγει, ελάχιστος κληθήσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ανάξιος να εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πολύ μικρός να εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Ελάχιστος, λέγει, κληθήσετε. Είναι ανάξιος, χάνει τον παράδεισο. Και έχει η Αγία Γραφή μικράς και μεγάλες εντολάς? Έχει. Υπάρχουν εκείνα τα οποία λέγουν οι άνθρωποι, δεν βαριέσαι, τούτον είναι μικρό, λέγει, δεν είναι τίποτε. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν είναι τίποτε μέσα στην Αγία Γραφή. Μέσα στην Αγία Γραφή λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο, «Ιώτα εν ημία κεραία ουμή παρέλθει από του νόμου». Μία υπογεγραμμένη που δεν έμεινα σήμερα στη γλώσσα μας, δεν σαφάνισαν κι αυτές. Μία υπογεγραμμένη ή μία οξία ή μία ψηλή ή μία δασία. Ούτε αυτά, λέγει, από την Αγία Γραφή, από τον νόμο μου, δεν μπορεί να τα σβήσει κανείς, λέγει. Ουδείς δύναται να τα σβήσει. Και έρχονται σήμερα
οι άπιστοι άνθρωποι να ομιλήσουν εναντίον της Αγίας Γραφής και του Χριστού μας. Έρχονται οι ανδρουλάκηδες, έρχονται οι γαζαντσάκηδες, έρχονται οι άπιστοι και οι άθεοι να καταδιώξουν τον Χριστόν, να πούν τη βρωμιά που έχουν μέσα τους, να τη βγάλουν. Αδερφοί μου, η Αγία Γραφή, οι εντολές του Θεού δεν κινούνται, δεν μετακινούνται, δεν εξαλείφονται. Είναι στερεές εκεί έως της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Και το τέλος, αδερφοί μου, του σημερινού Θείου Κηρύγματος είναι η τήρηση των εντολών. Ως δαν ποιήσει, λέγει, και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει. Τι σημαίνει τούτο? Ότι πρέπει να αρχίσουμε από τη βάση, από τη ρίζα. Η ρίζα είναι οι γονείς. Εάν οι γονείς δεν πιστεύουν εις τον Θεό, πώς θα διδάξει αυτό το βρέφος το οποίο κρατεί? Εάν οι γονείς δεν έχουν φόβον Θεού, πώς θα μεταδώσουν σε αυτό το βρέφος τον φόβο του Θεού? Είναι συγκλονιστικό το εχθεσινό το οποίο ακούσατε. Εισέρχονται μέσα εις τα γήπεδα και από τα γήπεδα δαιμονίζονται, και όταν δαιμονιστούν αρχίζουν και χτυπά ο ένας τον άλλον, ή μαχαιρώνει ο ένας τον άλλον, ή πετάτε πέτρες ο ένας τον άλλον. Του πέταξε την πέτρα, του έβγαλε το μάτι, και η μάνα ήρχισε να κλαίει και λέει: ποιος θέει τώρα, λέει, εσύ φτες. Σε λυπούμε, σε βλέπω που κλαίς για το παιδί σου που τυφλώθηκε, αλλά το εδίδαξες να μην πηγαίνεις σε αυτά τα μέρη? Το εδίδαξες να μην πηγαίνεις σε αυτούς τους τόπους που γίνεται όλο το κακό? Βέβαια σήμερα δεν μπορούμε να ρίξουμε ολοτέλος το φταίξιμο στους γονείς, διότι υπάρχουν ευσεβέστατοι γονείς, των οποίων όμως τα τέκνα δεν ακούν. Τα τέκνα δεν ακούν. Είναι η Αγία Γραφή και πάλι μπροστά μας. Θα έρθει η ώρα κατά την οποία, λέγει, τα τέκνα θα απειθούν εις τους γονείς. Δεν θα ακούνε τους γονείς. Και μιλούν σήμερα οι γονείς και εκεί να υψώνουν το ανάστημά τους και λέγει: είσαι της παλαιάς σχολής. Εσύ δεν ξέρεις τι λες. Ο κόσμος άλλαξε. Τι θέλει να μας κάνεις, όπως είσαι εσύ? Σαν πως αυτή η Ελλάδα που στέκεται και υπάρχει είναι στερεωμένη πάνω στα σημερινά παιδιά. Εκείνοι οι οποίοι ήσαν προηγουμένως από εμάς για να φτάσουμε εμείς, ήσαν της παλαιάς σχολής. Δεν υπάρχει για αυτούς. Αδερφοί μου, όσαν ποιήσει και διδάξει. Δεν χρειάζονται κηρύγματα. Εάν δεν μπορείς να μιλήσεις, κλείσε το στόμα σου. Κάνε κάτι άλλο. Παράδειγμα. Δώσε το παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα είναι εκείνο το οποίο θα μεγαλώσει τα παιδιά σου, θα τα αναθρέψει τα παιδιά σου, θα του δώσεις τη μεγαλύτερα μπρίκαν, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σήμερον, ότι εάν, λέγει, βάλεις μέσα στην ψυχή του παιδιού σου, λέγει, το Χριστόν, του έδωκε τη μεγαλύτερα μπρίκα της ζωής του, που δεν μπορεί να του την πάρει κανείς. Ναι, αδερφοί μου, όσαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο ασκητής είδε το παιδάκι του, το οποίο είχε υποτακτικό, και του λέγει: αύριο πρωί πρωί, του λέγει, θα κατέβουμε στην πόλη να κηρύξουμε, του λέγει. Ο υποτακτικός σηκώθηκε νύχτα, ετοίμασε εκείνο το ταγαράκι του και το νερό του, διότι τίποτε άλλο δεν τρώνε οι ασκητές, και λέγει: αυτό θα φάμε στο δρόμο. Και κατέβηκε από το βουνό, από το μοναστήρι, και έφτασε στην πόλη, και ήρχεσε ο μοναχός, ο ασκητής, ο Άγιος εκείνος άνθρωπος, να διέρχεται την πόλη. Έκαναν ένα γύρο και περιμένει ο υποτακτικός να ανοίξει το στόμα του, διά να κηρύξει.
δεν ακούει τίποτε από τον γέροντα. Κάνουν δεύτερον κύκλο μέσα στην πόλη. Δεν ακούει τίποτα. Κάνουν τρίτον κύκλο μέσα στην πόλη. Δεν ακούει τίποτα. Ανοίχτωσε πλέον και του λέγει, παιδάκι μου, του λέει, πάμε στο μοναστήρι. Γέροντά μου, του λέγει, έχω μία αναπορία. Δεν μου είπες ότι θα κατέβομαι να κηρύξουμε σήμερα. Δεν σε άκουσα να κηρύττεις. Τι έκαναμε, παιδάκι μου, του λέγει. Από το πρωί έως αυτή τη στιγμή κηρύττουμε με το παράδειγμά μας. Ναι, αδερφοί μου, με το παράδειγμά μας. Ως αν ποιήσει και διδάξει. Όχι ως αν διδάξει και ποιήσει. Διότι και ο πατέρας που καταπίνει εκείνον τον διαβολόχορτο του διαβόλου, εκείνον το τσιγάρο, και το βλέπει το παιδί, όταν αρχίσει αυτό να τραβάει το τσιγάρο, του λέγει, μη παιδί μου, του λέει, μη κάνεις αυτό που κάνω εγώ. Δεν τα πιάνει το παιδί. Ό,τι και να κάνει, βλέπει αυτό που κάνει ο πατέρας, αυτό θα κάνει και το παιδί. Ναι, αδερφοί μου, ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει πρώτον να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, δεύτερον να τηρούμε τα εντολάς της Αγίας Γραφής, και τρίτον να είμεθα οι τηρητέ των εντολών της Αγίας Γραφής, και να μας αξιώσει ο Θεός εις τον παρόντα κόσμον να τηρούμε τα εντολάς του Θεού, και να μας αξιώσει και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.